του τον γάλο και θα δεις τι θα πάθεις. Πέφτει! Τρέξτε! Μην αρχίζεις το πάρτι χωρίς εμένα, μικρέ μου. Έλα εδώ και πολέμησε! Εντάξει λοιπόν, ήρωα, πάμε! Εγώ φεύγω από εδώ! Άντε, πολέμησέ με! Άρχισες κιόλας να σκάβεις τον τάφο σου, μικρέ μου, Ετοιμάσου να πεθάνεις! Αυτό είναι το τέλος σου! Δεν έχει σημασία. Θα τον αποτελειώσω αμέσως. Τι είναι αυτό? Αστραπή. Που έρχεται κατευθείαν από τον ουρανό. Τι συμβαίνει? Ωραία. Αυτό τους κανόνισε. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Αυτό παθαίνει όποιος τολμάει να τα βάλει μαζί μου, έτσι? Ήσασταν καταπληκτικοί. Ήσασταν σταλίδια φοβεροί, το ξέρετε. Ποιος είσαι εσύ? Ονομάζομαι Τόνκι και είμαι γουρούνι. Είπες γουρούνι? Απέσιο. Τα γουρούνια υποτίθεται ότι είναι χοντρά. Ήσασταν υπέροχοι έτσι όπως πολεμάγατε. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσατε να σώσετε το χωριό μου αν το θέλατε. Θα μας βοηθήσετε? Τι συμβαίνει? Γουρούνι. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, διάφοροι ληστές καταλαμβάνουν το χωριό μας και παίρνουν τους σπόρους που έχουμε μαζέψει. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να παραδοθούμε. Είναι απίστευτα τρομακτικό. Είχαμε πολύ κακή σοδειά φέτος. Και αν αυτοί πάρουνε όπως παίρνουν συνήθως, δεν θα μείνει τίποτα για μας. Θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα. Θα θέλαμε πολύ να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να πάμε στο βουνό των θαυμάτων. Σας παρακαλώ, θα σας ανταμείψουμε καταλήλως. Είπες θα σας ανταμείψουμε? Έχουμε ιαματικές πηγές στο χωριό μας με αποτέλεσμα να κάνει το δέρμα λίο και απαλό. Θα πάρετε όσο θέλετε. Μιλάς για το σκούρο χρώμα που κάθε κοπέλα ονειρεύεται? Αχ, ωραία! Εντάξει, θα σε βοηθήσουμε. Κι αν νικήσετε αυτούς τους ληστές, τότε θα σας δώσουμε ένα δίκαιο μερίδιο από τη σοδειά που έχουμε μαζέψει. Πώς σας φαίνεται? Τι ωραία φαΐ! Διαφωνώ! Δεν μπορούμε να καθυστερούμε έτσι, άντε! Εντάξει τότε, αλλά σας παρακαλώ προσέχετε. Αν συνεχίσετε προς τα εκεί, θα πέστε πάνω στη φωλιά των ληστών. Τότε πρέπει να ξεφορτωθούμε αυτούς τους ληστές άμεσα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πιάσω αυτή τη χελώνα και θα τις δείξω εγώ. Αρχίζει να αποκτάει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, εκεί είναι, εκεί. Τι θα κάνουμε τώρα? Δεν θα τους ακολουθήσουμε, βλάκα! Ναι, καλά. Κάτι καινούριο. Αυτό είναι το χωριό μου. Μα δεν είναι κανείς εδώ. Υπάρχει πιθανότητα να ήρθαν οι ληστές πριν από μας και να έχουν φύγει? Όχι, όλοι εδώ είναι. Αψιά! Τι έπεσε μυρωδιά είναι αυτή? Είναι οι αματικές πηγές, Ντουίτζι. Μα μυρίζει σαν φρούτο που έχεις απίσει. Είναι απλά η μυρωδιά του θείου. Θείο! Αψιά! Μπαμπά! Έφερα κάποιους φίλους που θα σώσουν το χωριό μας. Δεν πάμε καλά. Δεν είναι κανείς εδώ. Τόκι, πού ήσουν? Δεν πρέπει να κυκλοφορείς μόνος σου και ειδικά αυτόν τον καιρό. Τι κάνετε εκεί? Αυτή είναι η φίλη που γνώρισες, Τόνκι. Αυτή η χελώνα και ο λαγός. Ναι, αυτός είναι ο ήρωας, μπαμπά, και είναι πολύ δυνατός. Ώστε έτσι, Τόνκι, και είναι τόσο λεπτός. Είναι πιο δυνατός από ό,τι φαίνεται. Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Να, ξέρετε. Ξεχάστε το αυτό. Μάθαμε ότι το χωριό σας έχει μεγάλα προβλήματα. Έχετε το χρόνο να χαλαρώνετε στις ιαματικές πηγές?
Εμείς τα γουρούνια λατρεύουμε τις ιαματικές πηγές. Αυτό κάνετε για να διασκεδάζετε. Είναι τόσο καυτό, πώς το μπορείτε? Νόμιζα ότι θα γίνω κοτόσουπα. Ποτέ δεν θα γίνεις κοτόσουπα, είσαι στρουθοκάμιλος. Μάλλον έχεις δίκιο, έπρεπε να πω σούπα στρουθοκάμιλου. Αναρωτιέμαι ποια να είναι η πηγή αυτής της ιαματικής πηγής. Μη, βάλ το πίσω αυτό, παιδί μου. Τρόμαξα. Αυτή η πέτρα ελέγχει το ύψος του νερού. Καταλαβαίνω, αλλά νομίζετε πως αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να χαλαρώνετε? Δεν θα έπρεπε να προστατεύετε το χωριό σας? Γι' αυτό βρίσκουμε εδώ, έχουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε πώς θα το κάνουμε. Μέσα στην ιαματική πηγή? Ναι, μια σκιαματική πηγή βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο και έτσι βρίσκουμε καλύτερες ιδέες εδώ. Αν θέλετε να σώσετε το χωριό σας, πρέπει πρώτα να χτίσετε ένα φράγμα γύρω από το χωριό για να εμποδίσετε τους ληστές να μπουν και μετά να μάθετε πολεμικές τέχνες. Και εσύ πώς ξέρεις τόσα πολλά γι' αυτά, ηρωά? Ο πατέρας μου είναι στρατηγός στον εθνικό στρατό. Προστατεύει το βασίλειο από τους εχθρούς μας. Είναι εντυπωσιακό στα αλήθεια. Προτείνω να αφήσουμε τα πάντα στα χέρια του ήρωα και να κάνουμε ό,τι ήλ μας λέει. Ναι! Σταματήστε να φωνάζετε τόσο δυνατά, θα μας ακούσουν οι ληστές. Προσέχετε! Φτάνει, φτάνει! Α, είναι ο αρχηγός του χωριού. Μην ανησυχείς, Πόγκο. Έφερα κάτι φίλους μαζί μου. Θα μας δείξουν πώς να προστατέψουμε το χωριό μας. Μα πώς να προστατέψουμε το χωριό? Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας, αλλά όχι. Τι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην εξαγριώσουμε τους ληστές. Είναι σαν να ξύνεις μια πληγή. Σίγουρα θα χειροτερέψει. Σαν αρχηγός του χωριού δεν μπορώ να το επιτρέψω. Αν όμως δεν κάνουμε τίποτα και τους αφήσουμε, σίγουρα όλοι μας θα πεθάνουμε της πείνας. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτός που δεν είναι έτοιμος να πολεμήσει, δεν πρέπει να τρώει. Εννοούσε τη δουλειά και όχι τον πόλεμο. Όποιος δεν δουλεύει δεν αξίζει να φάει. Α, έτσι πάει. Η γνώμη μου είναι πως δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να μηνθούμε. Αυτό εδώ, αυτό εκεί. Πρώτα στο σκάψιμο εγώ. Μια κολοκύθα. Εντάξει. Θα έχουμε άλλη μια καλή σοδιά φέτος. Κάτι δεν πάει καλά εδώ, Κασίρα. Τι είναι αυτό? Μου λέτε τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δεν θα σε αφήσουμε να κλέβεις πια το φαΐ μας, Κασίρα, όχι. Ναι, έτσι. Αλήθεια, τότε ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε. Πάμε, πάμε παιδιά, ελάτε. Πάμε. Ωραία, σχέδιο άμυνας αλφα. Άντε τεμπέληδες, ανεβείτε, άντε. Αρχηγέ, τι μπορούμε να κάνουμε? Ελάτε όποτε θέλετε ξανά. Τι ανακούφιση. Δεν ξέρω, Έμι. Έχω την εντύπωση ότι παρά ήταν εύκολο. Συμφωνώ. Είναι νωρίς ακόμα. Για να κάνουμε χαρές, δεν θα τα παρατήσουν τόσο εύκολα αυτοί. Δεν ξέρω, πήραν μεγάλη τρομάρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας για ό,τι έκαναν για μας. Γιατί δεν παίρνετε μια γεύση από την ιαματική πηγή πριν συνεχίσετε το ταξίδι σας, έτσι, μικρά μου, ελάτε.
Πώς το έκαναν αυτό σε μένα αυτά τα γουρούνια, θα τα ψήσω! Α, τι μπορούμε να κάνουμε. Αν πάμε πίσω θα πάθουμε τα ίδια πάλι. Πρέπει να βρούμε ένα σχέδιο. Φαίνεται ότι κάτι σας απασχολεί, έτσι. Μου λέτε ποιοι είστε εσείς. Μην ανησυχείς, δεν είμαστε εχθροί σου εμείς. Σωστά, είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο εμείς. Δεν περιμένετε να το πιστέψω. Η καλή μου εμφάνιση δεν σας φτάνει για απόδειξη. Τι θέλετε, τέλος πάντων. Αν θες να εκδικηθείς αυτά τα γουρούνια, η ομάδα μου θα σε βοηθήσει. Εσείς γιατί να μπλεχτείτε σε αυτό τον καβγά? Γιατί εγώ πρέπει να τακτοποιήσω αυτό το παιδί που βοηθάει αυτά τα γουρούνια. Μ' αρέσει αυτό. Όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια φάτσα, λέει η παροιμία. Μπείτε στη σειρά όλοι τώρα. Ας δούμε πόσα δημητριακά μαζέψατε, άντε παιδιά. Οικογένεια των Κονγκόν, 4 κολοκύδες και 5 μπάλες καλαμπόκι. Μα τι γίνεται? Μιας και δεν φοβούνται τους λύκους πια, επιστρέφουν στις οικογένειες τα δημητριακά που είχαν μαζέψει. Δεν μας χρειάζονται, πάμε στην ιαματική πηγή. Καλή ιδέα. Περίεργο, είναι λιγότερα. Και εμένα. Μάζεψα τουλάχιστον τα διπλά από αυτές τις πατάτες, μπορεί και τα τριπλά. Εμένα μου λείπουν κολοκύθες. Δεν καταλαβαίνω. Συνέλεξες τη σοδειά όπως πάντα, έτσι Πόγκο? Ω, ναι, σίγουρα. Τότε λοιπόν, τι έγινε? Ω, δεν ξέρω. Είσαι σίγουρος ότι τα μέτρησες σωστά? Έρχεσαι, Έιμι! Ναι, έρχομαι αμέσως. Είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι καλό για μας, Ναι, όσο πιο πολύ μείνουμε εδώ μέσα, τόσο το καλύτερο. Συγγνώμη, δεν το αντέχω άλλο. Δεν θέλω να ψηθώ εδώ. Ούτε στην ιαματική πηγή δεν μπορώ να ησυχάσω. Αχ, το δέρμα μου είναι τόσο λίγο και απαλό. Θα γυρίσω εκεί όταν αυτοί οι δύο ηλίθιοι θα έχουν φύγει. Ο αρχηγός είναι πολύ ύποπτος και είναι το μόνο χοντρό γουρούνι εδώ. Αναρωτιέμαι τι να είναι εκεί. Γιατί κόβεις αυτό το μεγάλο δέντρο, μου λες? Θα το καταλάβεις σε λίγο, φίλε μου. Μπορεί να βρω δουλειά σε κάποιο εστιατόριο, σαν ψημένος τροφοκάμιλος. Καλά θα είναι αν γίνει έτσι. Ωραία ήταν. Μα πού είναι η Έιμι? Μάλλον κρύβεται, δεν θα θέλει να μπει στην ιαματική πηγή. Δεν πρέπει να έχει πάει μακριά, γιατί το μαργαριτάρι δεν λάμπει. Γιογιά, μπορείς να πας να τη βρεις? Ναι, ναι. Οι ληστές! Ναι. Οι ληστές είναι εδώ, θα επιτεθούν ξανά. Α? Ω? Εμπρός, πρόξτε! Προσέξτε! Τι θα κάνουμε τώρα? Μη φοβάσαι, Τόγκι. Θα τους πολεμήσουμε μαζί. Imogen, μη μου πεις ότι τώρα θέλεις και τη σοδειά των γουρουνιών. Όχι, βέβαια.
Όπως πάντα, το σπαθί είναι αυτό που θέλω εγώ. Δείξ' το, αφεντικό! Ναι! Πιστεύεις πως θα τον αποτελειώσουμε σήμερα, ε? Ναι, καλά, αφού πάντα χάνουμε. Δεν το βλέπετε αυτό? Ναι, δυστυχώς. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα χάσουμε πάλι σήμερα. Σταματήστε τα λόγια. Ας δούμε λίγη δράση, λοιπόν. Έιμι, 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 πού είσαι? Πού είσαι, Έιμι? Δεν το πιστεύω. Ποιος την έδεσε έτσι? Καημένη, Έιμι. Τι έχετε να πείτε για αυτή τη μικρή δόση? Είχαμε πολύ κακή σοδιά φέτος. Μιας και αυτό δεν έχει να κάνει με στρουθοκάμιλους, εγώ λέω να φεύγω. Ουπς, με πείσατε, οχ. Να μείνετε όλοι εκεί που βρίσκεστε. Γιατί δεν τρώμε αυτόν σε αντάλλαγμα? Τόγκι, άφησε τον αμέσως, σου είπα. Ό,τι κι αν γίνει σήμερα θα σε σκοτώσω εγώ. Πώς θα τον μαγειρεύσουμε, χοιρινές μπριζόλες, μπέικον? Όχι, 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 καλύτερα ολόκληρο ψημένο. Περιμένετε! Αν θέλετε φαΐ, υπάρχει μπόλικο εδώ. Ήταν κρυμμένο στο σπίτι του αρχηγού. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάει. Λοιπόν, Πόγκο, κάνεις τον ανήξερο. Έπαιρνες μερίδιο από το φαγητό που μαζευόταν για τους ληστές. Πόγκο! Ω, Θεέ μου! Τα γουρούνια όχι μόνο είναι χοντρά και δειλά, αλλά και βρώμικα και απατεώνες είναι. Α, απατεώνες είπες! Απόστολμας! Εμείς είμαστε απατεώνες! Εμάς μας αρέσουν οι αιματικές πηγές και είμαστε πολύ καθαρά. Μας πείραξε ο υπαινιγμός. Είμαστε τα πιο καθαρά πλάσματα. Δεν θέλεις να συνεχίσεις, αφεντικό. Φαίνονται αποφασισμένοι, μάλλον είναι αλήθεια αυτό που λένε. Πάτα του τον κάλο και θα δεις τι θα πάθεις, ε! Ετοιμάσου να πεθάνεις. Πρώτη φορά σε ιαματική πηγή. Χαλάρωστε και απολαύστε. Εντάξει, αυτό θα τους κρατήσει για λίγο. Τι σκοπεύετε να μας κάνετε? Τίποτα απολύτως. Αν θέλετε μόνο φαΐ, είμαστε πρόθυμοι να το μοιραστούμε. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, είμαι. Αλλά θα πρέπει να δουλέψετε στους αχρούς για να μαζέψετε το μερίδιό σας. Τι θα κάνουμε, αφεντικό? Μην είσαι βλάκας. Εμείς οι λύκοι δεν είμαστε χωριάτες, κατάλαβες? Όμως δεν αρνούμε ότι πεινάω. Τι θα κάνετε λοιπόν, ε? Μα αφού σας είπα ότι πεινάμε πολύ. Τι θα γίνει με τον Πόγκο? Πόγκο, νομίζω ότι είναι ώρα να δουλέψεις τους αγρούς για να καλύψεις όλα αυτά που έχεις κλέψει. Εντάξει, κατάλαβα. Φίλοι μου, χάρη σε εσάς είμαστε ασφαλείς και έχουμε αρκετό φαγητό. Ήσουν υπέροχος. Αυτά είναι ανοησίες. Μόνοι σας τα κάνατε όλα. Εγώ σας έδειξα τον τρόπο, αυτό είναι όλο. Αν όμως σκεφτείς αυτά που περάσαμε, μόνο μια βουτιά στην ιαματική πηγή δεν είναι καλή ανταμοιβή. Μπορείτε να ξανάρθετε όποτε θέλετε. Οι ιαματικές πηγές μας θα είναι πάντα ανοιχτές για σας. Ευχαριστούμε, θα ξανάρθουμε. Εγώ δεν θα πάρω. Και μάλιστα σας συμβουλεύω, αν θέλετε να ακούσετε δηλαδή μια συμβουλή, μην κάθεστε σε αυτές τις πηγές, γιατί αλλιώς θα ψηθείτε, να το ξέρετε. Θα το θυμόμαστε αυτό. Γεια σας. Γεια και ευχαριστούμε. Γεια. Γεια σας. Γεια σου, ήρωα. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Να θυμάστε πάντα την παλιά παροιμία. Πάτα του τον κάλο και θα δεις τι θα πάθεις. Δεν έχει σημασία πόσο αδύναμο ή καλό είναι ένα πλάσμα.
Μην το ανταγωνίζεστε και μην προκαλείτε φασαρίες. Με άλλα λόγια, μην διαλέγετε τους πιο αδύναμους από εσάς. Να παίζετε δίκαια και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Χρήστος Συριώτης, Θέμης Ψυχογιός, Κατερίνα Γκύρκης, Σοφία Τσάκα, Στέλιος Καλαθάς. Σκηνοθετική επιμέλεια Θέμης Ψυχογιός. Ηχοληψία Άγγελος Λιανός. Μίξη ήχου Μάνος Εργαζάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο της Οπτικοακουστικής.